Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, σήμερα θα κάνουμε μία συνταγή πολύ εύκολη. Κατεΐφι με τυριά. Χρειαζόμαστε μία κούπα με τυριά, γύρω στο μισό κιλό, ό,τι τυρί θέλουμε. Και κασέρια και τυριά γύρω στο μισό κιλό. Χρειαζόμαστε 6 αυγά, τα 3 αυγά θα μπουν μέσα στη γέμιση και τα 3 αυγά μαζί με το γάλα και το σπορέλαιο θα περιχύσουν με την πίτα από πάνω. Επίσης χρειαζόμαστε μία κρέμα γάλακτος γύρω στα 200 ml. Χρειαζόμαστε επιπλέον 2 φλιτζάνια γάλα, 1 φλιτζάνι σπορέλαιο και την κρέμα γάλακτος. Δεν είναι πολλά τα υλικά, είναι λίγα. Τα 3 αυγά θα τα ρίξουμε μέσα στο μείγμα. Και τώρα όλη η δουλειά είναι το κατεΐφι. Λοιπόν, το κατεΐφι μας είναι μισό κιλό. Το βλέπετε εδώ. Για να μπορέσουμε να το ανοίξουμε εύκολα, μπορούμε να το κόψουμε κομμάτια-κομμάτια και να το ανοίξουμε. Το ξένουμε δηλαδή. Έτσι. Το κόβουμε. Με ένα κοφτερό μαχαίρι. Και όπως βλέπετε το ανοίγουμε. Δεν είναι δύσκολο. Έτσι κάνουμε όλο το κατεΐφι. Έχουμε έτοιμο το κατεΐφι. Έχουμε βουτυρώσει ένα ταψί. Και τι κάνουμε τώρα. Παίρνουμε μία μικρή ποσότητα από το κατεΐφι. Του κάνουμε μία φωλίτσα. Βάζουμε μέσα μία κουταλιά τυρί, από τη γέμιση δηλαδή, και το κλείνουμε. Με το χέρι το πατάμε και το βάζουμε δίπλα στο προηγούμενο που έχω κάνει και έτσι γίνονται φωλιές. Έτσι θα γεμίσουμε όλο το ταψί. Εάν αργήσουμε και ξεραθεί το κατεΐφι, θα το σκεπάσουμε με μια υγρή πετσέτα, εάν αργήσουμε τη διαδικασία. Εγώ τώρα θα την κάνω στα πολύ γρήγορα. Πατάω. Και το βάζω. Μπορείτε αν θέλετε να μην το κάνετε αυτό. Να ρίξετε το μισό κατεΐφι από πάνω. Τη γέμιση και το άλλο μισό από πάνω και να γίνει σαν πίτα και να την κόψετε μετά. Έχουμε τελειώσει με το κατεΐφι, το περιχύνουμε με σπορέλαιο. Στο τέλος περιχύνουμε το μείγμα με τα αυγά, την κρέμα γάλακτος και το γάλα. Το ρίχνουμε από πάνω. Το αφήνουμε ένα δεκάλεπτο να ρουφήξει και μετά το βάζουμε στο φούρνο και το ψήνουμε στους 180 βαθμούς για μισή ώρα και 10 λεπτά περίπου. Το κατεΐφι μας έχει ψηθεί, το σκεπάζουμε με μια υγρή πετσέτα για να μαλακώσει και από πάνω για κανένα μισάωρο μέχρι να κρυώσει και σερβίρουμε. Έχουμε σερβίρει τις φωλιές. Κατά προτίμηση τρώγονται κρύες. Είναι πιο νόστιμες. Καλή επιτυχία.